Φιλοξενούμε στο σημείο αυτό τον Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης είναι στη σύνδεσή μας απόψε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια καλησπέρα, πολλά, ευχαριστώ θερμά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, τις καλύτερες ευχές μου. Λοιπόν, να συνδέσω τη συζήτησή μας με τα ρεπορτάζ που προηγήθηκαν, κύριε Παπαδάκη. Κινήθηκε λίγο η αγορά αυτές τις ημέρες. Υπάρχει τεράστια ανασφάλεια όμως για τη συνέχεια του χειμώνα και θέλω την δική σας εκτίμηση για την οικονομία της χώρας. Τι να περιμένουν οι πολίτες? Κοιτάξτε, ακούω και τα ρεπορτάζ που βάζουν το χριστουγεννιάτικο στοιχείο ότι κινήθηκε η αγορά. Όμως ακόμα και οι αυταπασχολούμενοι, που οι μικρέμποροι που τέλος πάντων είδαν το χρώμα του χρήματος αυτές τις μέρες, είναι για να καλύψουν τα φέσια των προηγούμενων μηνών. Και έπεται η καταχνιά του 2023. Γιατί η κατάσταση δεν μπορεί να πάει παραπέρα και πολύ περισσότερο είναι γνωστό το ότι όταν οι εργαζόμενοι δεν έχουν λεφτά και τα μαγαζιά θα κινηθούν ανάλογα. Δηλαδή το λέμε αυτό γιατί η ακρίβεια, και ξέρετε, δεν είναι η ακρίβεια ένα φαινόμενο ούτε εισαγόμενο που λέει η κυβέρνηση, ψευδός, ούτε αποκλειστικό φαινόμενο της Ελλάδας όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πλήττει τον ελληνικό λαό και τους υπόλοιπους σε όλη την Ευρώπη, που διαδηλώνουν, που κινητοποιούνται, και το πρόβλημα, ξέρετε, έχει αιτίες. Πίσω από την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, βρίσκεται η απελευθέρωση της ενέργειας, η πολιτική που διαχρονικά υπηρετεί τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων, των βιομηχανίων, των τροφίμων, συνολικότερα τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Και έχουμε λοιπόν όλα τα προηγούμενα χρόνια τους εργαζόμενους να πληρώνουν με τα μνημόνια, με τις περικοπές σε μισθούς και κρατικές δαπάνες, και τώρα πληρώνουν τα κρατικά πακέτα στήριξης των ομίλων του Ταμείου Ανάκαμψης και βέβαια την διαχείριση της πανδημίας, της έκρηξης του πληθωρισμού με το πανάκριβο ρεύμα και τα κάψιμα. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει όμως μία αιτία, γιατί εδώ υπάρχει η υποβάθμιση των εγχώριων πηγών ενέργειας, κυρίως του λιγνίτη, η χρησιμοποίηση του πανάκριβου φυσικού αερίου, η αγορά του απλησίας του αμερικάνικου LNG. Όλη αυτή είναι η στρατηγική της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε τα πράσινα χαράτσια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του χρηματιστηρίου της ενέργειας, και αυτές είναι οι βαριές συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής, που αν θα το θέλετε διαιωνίζονται ακόμα περισσότερο. Να σας ενημερώσω απλά ότι μόλις πέρασε από το Ευρωκοινοβούλιο τώρα το Δεκέμβρη, ιδιαίτερα για το ζήτημα της ενέργειας, η επίσπευση της εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανεμογεννητριών ακόμα και σε περιοχές Natura. Και μάλιστα χαρακτηρίζεται η άμεση εγκατάστασή τους ως υπέρτατο δημόσιο συμφέρον. Αυτό είναι μια περιφρόνηση και στους αγώνες των κατοίκων, για παράδειγμα της Σίτης, της Καρίστου, σε όλη την Εύβοια, σε άλλες περιοχές όλη την Ελλάδα που κινητοποιούνται ενάντια στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών με την άναρχη μονοκαλλιέργεια που εξελίσσεται, η οποία είναι και επιβλαβής για το περιβάλλον, παράπορα είναι και για τους εργαζόμενους, σηματοδοτεί νέες αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος και συνολικότερα. Άρα και το 2023 τα πράγματα θα είναι δύσκολα, η τιμή της κιλοβατόρας δεν θα πέσει, η τιμή, η ακρίβεια θα συνεχιστεί. Η δική σας πρόταση του ΚΚΕ ποια είναι ακριβώς για την αντιμετώπιση όλης αυτής της κατάστασης, να μειωθούν φόροι, τι προτείνει το ΚΚΕ? Ναι, το ΚΚΕ έχει όχι μόνο προτείνει, αλλά κατέθεσε στη Βουλή συγκεκριμένες τροπολογίες που έθεταν ζήτημα άμεσης κατάργησης του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα καύσιμα. Βάζουμε το ζήτημα της άμεσης αύξησης των μισθών, των ουσιαστικών αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις, της επανενεργοποίησης του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. Και εδώ υπάρχει το ζήτημα ότι και η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα στην Βουλή αυτά στην ουσία τα καταψήφισαν. Δηλαδή η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε αυτά, αλλά και τα άλλα κόμματα αντιπρότειναν ορισμένες επιδοματικού τύπου αυξήσεις στους υγειονομικούς ή και σε άλλους κλάδους που εμείς
Και αυτά λέμε να τα πάρουν θετικά, θετικά τα αντιμετωπίζουμε. Αλλά στο κρίσιμο ζήτημα της κατάργησης του ΦΠΑ, στα καύσιμα, στην ενέργεια, στα τρόφιμα και στην αύξηση των μισθών, εναντιώνονται. Και βάζουμε και το εξής ζήτημα, γιατί γίνεται και μια συζήτηση, ξέρετε, αυτές τις μέρες για την Ισπανία. Ότι εκεί υπήρξε μια μείωση των φόρων ή ένας μηδενισμός σε ορισμένα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τρόφιμα και μάλιστα για λίγους μήνες. Και αυτό το εμφανίζουν ως υπόδειγμα. Όμως, μιλώντας για τις εξαγγελίες της ισπανικής κυβέρνησης, της δίθεν της αριστεράς του Σάντσες, λοιπόν, θα πρέπει να τις λένε στον κόσμο όλες, ολόκληρες. Γιατί η κυβέρνηση Σάντσες την ίδια ώρα που ανακοίνωσε αυτές τις μειώσεις έθεσε ζήτημα άμεσης απόσυρσης από 1η-1η του 2023 της επιστροφής 20 λεπτών στα καύσιμα που ισχύει για όλο τον πληθυσμό. Και λέει ότι θα το κρατήσουμε μόνο για τους εφοπλιστές και τους μεγάλους ομίλους. Άρα λοιπόν, από το ένα, από τη μια τσέπη τα παίρνουν του λαού, από τα καύσιμα δηλαδή για παράδειγμα, και τα δίνουν στις μειώσεις των φόρων στα τρόφιμα. Δηλαδή είναι σαν να λέμε μπαλώματα, αλλά το νερό φεύγει από παντού. Δηλαδή δεν μπορούν να βγάλουν κανέναν όλα αυτά τα τέτοιου είδους μέτρα, όπως και το Market Pass και αυτό που έχει εξαγγελθεί, και ήδη το Market Pass σηματοδοτεί την ίδια ώρα ανακοινώσεις από τα σούπερ μάρκετ και τους μεγάλους ομίλους, τους μεγαλεμπόρους, για νέο τσουνάμι αυξήσεων από 1η-1η και σε βασικά είδη τροφίμων. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι τέτοιου είδους μέτρα, μπαλώματα, όχι μόνο δεν μπορούν να βγάλουν κανέναν από τη φτώχεια, αλλά την ανακυκλώνουν αυτή τη φτώχεια ανάμεσα στους λιγότερο φτωχούς και ίσα-ίσα ακόμα και περισσότεροι βυθίζονται. Και ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι εκτός αυτών των επιδοτήσεων, έτσι. Η μεσαία τάξη δεν λαμβάνει τίποτα από αυτή την βοήθεια. Πολλές οικογένειες, πολλά ζευγάρια υποφέρουν που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα και δεν δικαιούνται τίποτα από αυτές τις επιδοτήσεις. Είναι στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρετε, η λογική των ευάλωτων, δηλαδή το πλέον εξαθλειωμένων. Για όλους τους υπόλοιπους ισχύουν κόφτες. Άρα λοιπόν τα όποια μέτρα δίθεν ανακούφισης είναι για ένα πολύ περιορισμένο κομμάτι, και αυτό που ούτως ή άλλως δεν θα βγει και αυτό από τη φτώχεια. Η ουσία είναι ότι αυτή την πολιτική την έχουν στηρίξει όλα τα κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν δεσμεύσεις από Ταμείο Ανάκαμψης, που αυτό το ζεστό χρήμα είναι που επίσης οξύνει και τον πληθωρισμό. Και έχουμε φτάσει ακριβώς σε αυτή την πολιτική που τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας κατά 50% τους έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και κατά 75% το ΠΑΣΟΚ. Και σήμερα μπροστά και στις εκλογές αυτή η συζήτηση που γίνεται είναι επί της ουσίας ξαναπροβάλλουν την ξυνισμένη σούπα, θα λέγαμε, την ξαναζεσταμένη σούπα των δίθεν προοδευτικών κυβερνήσεων, που έχει γνωρίσει ο λαός μας όλες τέτοιου είδους κυβερνήσεις ήταν αντιλαϊκές. Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρωταθλήτρια στην αύξηση των φόρων, που τώρα την εμφανίζει σαν ότι φρύτη με την αύξηση των φόρων και δήθεν διαμαρτύρεται στην κυβέρνηση για την αύξηση των φόρων. Είναι η ίδια, για παράδειγμα, που μιλάει για την αύξηση της τιμής του ρεύματος, όταν ήταν η ίδια εισηγητής ως κυβέρνηση του χρηματιστηρίου της ενέργειας που εκτόξευσε τις τιμές του ρεύματος. Άρα νομίζουμε ότι υπάρχει πλέον πείρα, ότι ο λαός δεν έχει να περιμένει από οποιαδήποτε είδους αντιλαϊκή κυβέρνηση, και για μας ορθώνεται μπροστά του τον επόμενο χρόνο ένα πολύ συγκεκριμένο δίλημα. Θα έχει συμπαραστάτη του, στήριγμά του, μια δύναμη κρούσης, ένα δυνατό ΚΚΕ, ή θα έχει την οποιαδήποτε ισχυρή αντιλαϊκή κυβέρνηση η οποία θα προκύψει από όποια κάλπη. Το ερώτημα αυτό είναι κέριο, είναι κρίσιμο, ακριβώς γιατί ο λαός συναισθάνεται ότι όταν θα φύγει
η χρυσόσκονη των γιορτών, θα επανέλθει αυτή η άσχημη κατάσταση που, ξέρετε, είπατε και εσείς στο δελτίο σας στο νοσοκομείο της Λαμίας, και τώρα αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν κρίσιμες ειδικότητες στα χειρουργεία. Ο κόσμος είναι στο σπίτι του με τα προβλήματα υγείας, με τις γρίπες, και δεν έχει στοιχειώδη φάρμακα τα οποία απουσιάζουν, γιατί γίνονται, ξέρετε, παράλληλες, λέει, εξαγωγές. Δηλαδή, εκεί που είναι πιο ακριβά τα φάρμακα, εξάγουμε τα φάρμακα, και οι φαρμακέμποροι και οι μεγαλέμποροι του φαρμάκου, οι οποίοι θησαυρίζουν, βρίσκουν καλύτερες αγορές και πιο επικερδείς και τα στέλνουν αλλού τα φάρμακα, και όχι στη χώρα μας ή σε κάποιες άλλες. Και αυτό λέγεται οικονομία της αγοράς, αυτό λέγεται καπιταλισμός, και αυτό λέγεται μια αγορά, μια οικονομία που δουλεύει με κριτήριο την κερδοφορία των ομίλων και όχι τις ανάγκες του λαού. Με αυτά πρέπει να τα βάλει ο λαός μας, λοιπόν, σε όλα τα επίπεδα, να διεκδικήσει τις σύγχρονες ανάγκες του, αυξήσει τους μισθούς και τις συντάξεις. Αυτά το πλαίσιο πάλης που προβάλλει το ΚΚΕ και καταδικάζουν όλα τα κόμματα στο ζήτημα της ακρίβειας. Και νομίζουμε ότι με δυνατό ΚΚΕ την επόμενη περίοδο, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, και από αυτή τη σκοπιά σήμερα μπορεί να είναι ο λαός μας αισιόδοξος για το επόμενο διάστημα. Ελάτε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ. Λοιπόν, να έρθουμε στο Qatar Gate. Διάβασα μια δήλωσή σας ότι δεν πέσατε από τα σύννεφα. Γιατί? Δεν πέσαμε από τα σύννεφα γιατί παρακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια. Και ξέρετε, το ΚΚΕ είχε πει σε ανύποπτα χρόνια, πολύ πριν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση του κεφαλαίου, των μονοπωλίων. Ότι δεν μπορεί να αλλάξει, να γίνει φιλολαϊκή. Και νομίζουμε ότι δεν είναι το πρώτο σκάνδαλο αυτό που προκύπτει. Εδώ να σας θυμίσω, το 2011 είχε αντικατασταθεί όλη η Κομισιόν από σκάνδαλο που ενέπλεκε την πλειοψηφία των επιτρόπων. Ή για σκάνδαλα που αφορούν τους προέδρους της Κομισιόν, τους προηγούμενους, τον Μπαρόζο ή τον Γιούνκερ, με φοροαπαλλαγές και τα λεγόμενα LuxLeaks ή τα Panama Papers ή τις διάφορες λίστες, Lagarde, Borgians κτλ. Άρα λοιπόν δεν είναι το πρώτο σκάνδαλο που σκάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως είναι κοινή η βάσικη αιτία τους. Ότι είναι το φυτώριο των επιχειρηματικών ομίλων και των συμφερόντων τους. Και έχουν βεβαίως μέσα αυτοπρόσωπη παρουσία τα διάφορα λόμπι και τις ΜΚΟ, οι οποίοι παρεμβαίνουν, έχουν κάρτα ελευθέρας και μπαίνουν μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, πιάνουν ευρωβουλευτές, τους λένε τι να ψηφίσουν, πώς να το ψηφίσουν, με τροπολογίες. Άρα δεν είναι μόνο η Εύα Καϊλή για σας, κύριε Παπαδάκη. Άρα λέμε ότι είναι όλος αυτός ο βούρκος των επιχειρηματικών ομίλων που βεβαίως βρίσκουν έδαφος, και έχουμε και τέτοια φαινόμενα, γιατί δεν σημαίνει ότι όλοι χρηματίζονται, αλλά διαμορφώνεται το έδαφος και το περιβάλλον ακριβώς να αναπτύσσονται τέτοια σκάνδαλα. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι να αναδειχθεί όλο το περιβάλλον, όλος ο βόρβορος αυτός που επί της ουσίας διαμορφώνει το έδαφος για τέτοια φαινόμενα. Και ακριβώς από αυτή τη σκοπιά σήμερα το ΚΚΕ με την παρέμβαση του έχει αποκαλύψει εδώ και χρόνια το ρόλο και του Ευρωκοινοβουλίου και των λόμπι και των ΜΚΟ. Να σας θυμίσω ότι στην τελευταία συνεδρίαση του, μετά το σκάνδαλο, στην τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου ψηφίστηκε μια συγκεκριμένη απόφαση που επί της ουσίας λέει το εξής μέσα, ότι τα λόμπι θεωρούνται ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν, αυτή την απόφαση την ψήφισαν όλα τα κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο και όλα τα ελληνικά κόμματα. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ και η Ελληνική Λύση. Δηλαδή τι μας λένε, ότι τα λόμπι και η ΜΚΟ και τα επιχειρηματικά συμφέροντα είναι πάνω απ' όλα και είναι ζωτικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσής τους. Τέτοια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόκειται να αλλάξει, γι' αυτό το ΚΚΕ... Δηλαδή και τα μέτρα τώρα που αποφασίστηκαν και προτείνονται δεν θα περιορίσουν αυτά τα φαινόμενα.
Μα ξέρετε, τα παρακολουθούμε χρόνια. Αυτά λέγανε και το 2014, γιατί λένε τώρα να ενισχυθεί η λίστα διαφάνειας. Ποια είναι η λίστα διαφάνειας? Να δηλώνει το κάθε λόμπι ότι συναντήθηκε με τον τάδε ευρωβουλευτή. Μέχρι τώρα ήταν για αυτούς που φτιάχναν τις εκθέσεις τους συζυγητές και τους κοιόδης συζυγητές. Να γίνεται, λέει, σε όλους τους ευρωβουλευτές. Μα αυτά γίνονται ούτως ή άλλως. Αυτό είναι το ξέπλυμα κοινωνιμοποίηση και των λόμπι και των ΜΚΟ. Ο Τζόρτζι της κυρίας Καϊλή είπε ότι ανάμεσα στην κατάθεσή του λέει ότι οι ΜΚΟ είναι χρήσιμες, λέει, γιατί έτσι κινείται το χρήμα. Αυτό αναδεικνύονται ακριβώς το πώς δουλεύουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, τα μεγάλα συμφέροντα, για να βγάζουν αυτές τις αντιλαϊκές αποφάσεις οι οποίες έρχονται και τσακίζουν το λαό μας και δίνουν χρήμα και θησαυρό στους επιχειρηματικούς ομίλους για να θησαυρίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, και την ίδια ώρα ο λαός μας ζει με μισθούς και συντάξεις πείνας, περιμένοντας τα market pass και τα επιδόματα, αυτή τη βαρβαρότητα δηλαδή που πρέπει ο ίδιος σήμερα να συγκρουστεί και να πει ότι σήμερα αξίζουμε και μισθούς και συντάξεις, γιατί εμείς παράγουμε το πλούτο, εμείς πρέπει να το καρπονόμαστε, και ακριβώς σε ένα δρόμο σύγκρουσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις τους, την όποια αντιλαϊκή εκδοχή θα παρουσιάσουν με τα γαμπρίσματα που ετοιμάζουν αυτές τις προεκλογικές μέρες ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κτλ. Νομίζουμε ότι ο λαός μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις, να απαντήσει με τις δικές του κινητοποιήσεις, τους δικούς του αγώνες, να έχει την πείρα αυτή την περίοδο με τους αγώνες που αναπτύσσονται ενάντια, για παράδειγμα, στον απαράδεκτο κατάπτυστο νόμο που επί της ουσίας υποβαθμίζει και τσακίζει τα εργασιακά δικαιώματα των καλλιτεχνών, των μουσικών, των χορευτών, των ηθοποιών, και την ίδια ώρα έχει εδώ στη Φθιώτιδα ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα, τον αγώνα, τον τρίχρονο ηρωικό αγώνα των εργατών της ΛΑΡΚΟ, οι οποίοι παλεύουν για να μείνει ανοιχτή επιχείρηση, μια επιχείρηση θησαυρός, που εδώ, που αυτή την περίοδο που μιλάμε, ενώ έχει πάει 30.000 ευρώ ο τόνος το νικέλιο, η επιχείρηση είναι κλειστή. Μιλάμε για ένα έγκλημα. Έγκλημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν πρέπει να στηρίξουμε τον αγώνα των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ και το επόμενο διάστημα που θα κλιμακωθεί μπροστά στο τέλος των συμβάσεών του, στο τέλος του Γενάρη. Και από αυτή τη σκοπιά νομίζουμε ότι σήμερα το λόγο έχουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, και με την πάλη τους και με τις αποφάσεις τους μπροστά στις κάλπες, να δώσουν αποφασιστικό μήνυμα για ισχυρό ΚΚΕ και ότι μόνο οι ίδιοι μπορούν να σωθούν. Ευχαριστώ για τους ίδιους. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ θερμά, τις καλύτερες ευχές μου για το 2023. Επίσης, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά.